προσωπικά συμφέροντα που κρύβονται πίσω από τέτοιες επιχειρήσεις είναι τεράστια. Γι' αυτό άλλωστε και γίνεται μια προσπάθεια, χωρίς να φέρω να ρίξω λάδι στη φωτιά, το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα αυτή τη εβδομάδα, και μην νομίζει κανείς, μην έχει κανείς την εντύπωση ότι αφήνουμε κάτι να πέσει κάτω και δεν το παρακολουθούμε. Γίνεται μια προσπάθεια από ανθρώπους οι οποίοι είναι απόντες από όλες τις διαδικασίες, τις δύσκολες της τοπικής κοινωνίας και των φορέων, να ανοίξουν ακόμη και θέματα. Όχι μόνο θέμα LNG, αλλά και θέματα. Δεν είναι το παρόντος όμως, το αντιπαράγουμε. Από ανθρώπους οι οποίοι θέτουν κυρίως στα κέντρα λήψη των αποφάσεων στην Αθήνα και είναι απόντες από τις εξελίξεις της τοπικής κοινωνίας. Λοιπόν, πρέπει οπωσδήποτε να απαντήσω στον κύριο βουλευτή για το θέμα που έθεσε για την Βάσοβα. Προηγουμένως όμως πρέπει να σας πω το εξής. Ανέφερε κάτι και ο πρόεδρος του ΤΕΕ. Η εταιρεία που μέχρι πρώτη μας, μέχρι προχθές, είχαμε την εντύπωση και ως τεχνικό επιμελητήριο ότι έκανε τη μελέτη οριοθέτησης η ΕΞΜΑΡ, η βελγική εταιρεία. Αυτή δεν την ανακαλύψαμε, μας την υπέδειξε η ίδια η ΔΕΠΑ. Τελικά δεν είναι εταιρεία συμβούλων, είναι κολοσσός που ασχολείται, κατασκευάζει και μελετάει μόνο αποκλειστικά LNG σε όλο τον κόσμο. Άρα λοιπόν, ποια εταιρεία συμβούλων υπέδειξε με βάση αναλύοντας την κατάσταση στην περιοχή μας ότι η Ανατολική Καβάλα, η Πολύπαθη Καρβάλη είναι δυνάμει ένας χώρος όπου μπορεί να δεχτεί ένα LNG. Είναι η εταιρεία που προωθεί αυτά τα συμφέροντα που μελετάει και κατασκευάζει LNG. Δεν είναι εταιρεία συμβούλων, γι' αυτό άλλωστε και δεν μας δίνουν τα στοιχεία, τα θεώρησαν απόρριτα. Γι' αυτό και δεν έχουν δώσει και στο τεχνικό επιμελητήριο αυτό το πρόπλασμα δηλαδή της μελέτης, παρά μόνο το προήμιο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αυτό που πήρατε και εσείς οι δύο δήμαρχοι και οι τέσσερις βουλευτές στην Αθήνα. Άρα λοιπόν, όμως, δεύτερον, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και. Δεν είναι κακό να ακούτε λίγο και τους τεχνοκράτες, τους τεχνικούς, ιδιαίτερα όταν αυτοί προέρχονται από θεσμικό φορέα. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι σχεδόν έτοιμη. Πολύ σύντομα θα κατατεθεί. Και τότε θα τρέχουμε και θα υπάρχουν και προθεσμίες. Ήταν το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε μέχρι τέλος Μαΐου, άρα αναμένουμε και παρόλα αυτά βλέπετε όλη η κοινωνία είναι σε πλήρης συσκότηση, στο σκοτάδι. Δεν έχει καμία ενημέρωση γύρω από αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα, δηλαδή από το πώς προωθείται όλη αυτή η επένδυση. Δεύτερον, μιλήσατε για μελέτη ασφαλείας. Για ποια μελέτη ασφαλείας? Η μελέτη ασφαλείας έπεται. Θα εγκριθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μετά θα κατατεθεί η μελέτη ασφαλείας. Στην Αλεξανδρούπολη το αντίστοιχο LNG ακόμη δεν εγκρίθηκε. Τώρα κατατίθεται αν κατατέθηκε η μελέτη ασφαλείας. Τη ζητήσαμε πριν μήνες από το τεχνικό επιμελητήριο, παρόλο που έχει πάρει τις εγκρίσεις και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Και η αντιπεριφέρεια του Εύρου μας απάντησε ότι ακόμη δεν κατατέθηκε η μελέτη ασφαλείας. Όταν κατατεθεί θα σας συστήλουμε. Άρα για ποια μελέτη ασφαλείας μιλάμε? Πάει γι' αυτό πίσω. Τρίτον, είναι ξεκάθαρο, νομίζω πρέπει να ξεκαθαρίσει και εδώ, ότι το LNG, γιατί εμείς δεν είμαστε αντιαναπτυξιακοί, θέλουμε επενδύσεις, οι οποίες όμως να ταιριάζουν στον χαρακτήρα της περιοχής μας. Φέρτε ήπιες επενδύσεις στην Καρβάλη, όσες θέλετε, να τις αποδεχτούμε, αλλά ήπιες. Όχι με αυτόν τον τρόπο. Είναι σαφές ότι το LNG έρχεται για να κάνει μεγάλη εμπορία σε μεγάλους καταναλωτές. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί να δώσει αέριο για οικιακή κατανάλωση. Αυτό θα το κάνει η ΔΕΠΑ. Και απορώ πως μπαίνουμε και σε αυτή τη διαδικασία να συζητάμε αντισταθμιστικό. Αυτό δεν είναι αντισταθμιστικό όφελος. Δεν μπορεί η ΔΕΠΑ, δεν έχει αρμοδιότητα να δώσει αέριο. Θα το κάνει η εταιρεία παροχής αερίου, η οποία ούτε στον ορίζοντα φαίνεται, όταν θα δημιουργηθεί. Και, και τι προτεραιότητες θα δώσει, τότε να αλλάξει ο νόμος. Είναι σε θέση να αλλάξει ο νόμος. Ας τον αλλάξουν πρώτα. Τίποτε. Λοιπόν, τώρα, επιτρέψτε μου, γιατί συνεχώς μελετάμε, δεν κάνουμε τίποτε άλλο. Ο νόμος περί fast track όλων αυτών των στρατηγικών επενδύσεων του 2010 τον υπέγραψαν 16 υπουργοί και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Λέει ότι η επένδυση πρέπει να είναι πάνω από 75 εκατομμύρια για να δημιουργεί τουλάχιστον 200 θέσεις εργασίας. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η επένδυση που είναι 275 εκατομμυρίων, τι νούμερο ακούσαμε κύριε Βουλευτά, για να ενταχθεί στο fast track. Δεύτερο. Τουλάχιστον 75 και 200 θέσεις εργασίας. Δεύτερο. Για την ένταξη των επενδύσεων αυτών στις επενδύσεις στρατηγικού σχεδιασμού, μεταξύ άλλων, πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνετε υπόψη η περιφερειακή ή η κατατόπους ανάπτυξη της χώρας. Από πού προκύπτει ότι ελήφθη υπόψη είναι η τοπική ανάπτυξη?
η ανάπτυξη του νομού Καβάλας, εγώ τουλάχιστον αναζητώντας δεν βρήκα ούτε ένα στοιχείο που να έχει ληφθεί υπόψη. Και επίσης, μεταξύ άλλων, η προστασία του περιβάλλοντος. Από πού προκύπτει ότι ελήφθη υπόψη η προστασία του περιβάλλοντος και εντάχθηκε και αυτή η μονάδα στις μονάδες της επενδύσεις Fast Track που πανηγυρίζει η Ελλάδα. Δηλαδή, λοιπόν, αν οι επιχειρήσεις του νομού μας πάουν φυσικό αέριο φτηνό, ναι, δεν είναι στοιχείο ανάπτυξης. Τι λέτε, κύριε Βουλευτά. Ο καθένας καταλαβαίνει, κύριε Βουλευτά. Και η προστασία του περιβάλλοντος επίσης. Εγώ επαναλαμβάνω και λέω τη θέση. Τέλος. Εάν μας πούνε δίπλα σαν κάπα, η θέση θα πάρουμε το σαν το σύστημα. Εσείς τι προτείνετε. Τέλος. Αυτό να απαντήσουμε. Είναι η προσωπική ερώτηση. Τέλος. Μα δεν είναι καθόλου κάτι. Ας την κάνει, κύριε Δημάρχη. Ας την κάνει. Διαδικασία ένταξης. Για να ενταχθεί. Ποια διαδικασία ακολουθείτε. Αν θέλετε ακούτε. Διαδικασία ένταξης. Για να ενταχθεί μια τέτοια επένδυση σε αυτή τη διαδικασία, τι ακολουθείτε. Πρώτον, επιχειρησιακό σχέδιο, business plan της επένδυσης. Το έχετε υπόψη, κανείς δεν το έχει. Περιγραφή της επένδυσης. Περιγραφή των επιμέρους επενδύσεων με ειδικότερη αναφορά σε επιμέρους επενδύσεις ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και περιβαλλοντικής προστασίας. Ούτε αυτό το κριτήριο. Και φυσικά ανάλυση ενδεχόμενων άμεσων ή έμεσων αντισταθμιστικών ωφελιών υπέρ του δημοσίου. Κανένα από όλα αυτά τα στοιχεία δεν είναι γνωστό, παρόλα αυτά έχει ενταθεί. Άρα εφικτό. Άρα τίθεται ένα τεράστιο ζήτημα, ερήμη της τοπικής κοινωνίας προωθείται μια επένδυση και γιατί ερήμη της τοπικής κοινωνίας, άρα να υπηρετήσει άλλα συμφέροντα προφανώς. Γι' αυτό είμαστε κυρίως αντίθετοι. Δεν είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε ανάπτυξη, αλλά στον τρόπο που προωθείται και γι' αυτό πολύ σωστά αποφασίστηκε να γίνει το συλλαλητήριο και κατά την άποψή μου και θα πω δύο λόγια, το συλλαλητήριο πρέπει να έχει χαρακτηριστικά οριστικής, τελεσίδικης απάντησης σε αυτή την πολύπαθη ανατολική περιοχή της Καβάλας. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε συνεχώς υποκομιρία για δεκαετίες, τουλάχιστον από τις αρχές της δεκαετίας του 80 και να μην έχει τελειωμό και ο κάθε επίδοξος θεμητός υποψήφιος επενδυτής να βλέπει στο χάρτη την Ανατολική Καβάλα και να επικαλείται ότι εκεί υπάρχει ενεργειακό κέντρο. Δεν χρειάζεται να σας κουράσω, οι απόψεις μου για το ενεργειακό κέντρο είναι γνωστές. Άλλωστε, αποκαλυπτικός ήταν ο κύριος Σαχίνης όταν του κάναμε την ερώτηση, εγώ την υπέβαλα στην περιβόητη σύσκεψη στο ΤΕΗ, ότι δεν υπάρχει ενεργειακό κέντρο. Το ενεργειακό κέντρο το θεσμοθετεί και του δίνει τη συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ξέρει ο καθένας τι θα ισχύει και αν χρειαστεί να μετακινηθούν, να μετακομίσουν οι πληθυσμοί, αυτά όλα θα αποφασιστούν από το κράτος. Και η απάντηση του κυρίου Σαχίνη ήταν, ναι κύριε Βασιλιάδη, έχετε δίκιο, το ενεργειακό κέντρο όμως κατά τη δική μας άποψη το φτιάχνουν οι εταιρείες. Ακούστε αυτή τη λεπτομέρεια και προσέξτε. Άρα λοιπόν, με αυτή τη τακτική θα έρθει το ένα, θα έρθει το άλλο, θα έρθει το άλλο και φυσικά εκ των πραγμάτων μετά δεν θα μπορεί πλέον η τοπική κοινωνία και χωρίς να πούν τίποτε να πούν όχι και θα τα αποδεχτούν όλα.